σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σας υποδέχομαι με τις φύτρες μου σε όλο το μεγαλείο και με φωνή λίγο ροζ γραμμή, πάει να γίνει. Και ήθελα να κάνω ένα haul. Έχω πολύ καιρό να κάνω ένα haul. Αυτό θα είναι collective. Είναι πράγματα που έχω αγοράσει από τη Γαλλία το καλοκαίρι, από εδώ το καλοκαίρι, από εδώ μετά το καλοκαίρι. Πράγματα που μου έχουν στείλει. Ένα τουρλού βίντεο, αλλά ήθελα να σας δείξω πραγματάκια και να μου πείτε αν θέλετε να δείτε και περαιτέρω βίντεο. Θα τα πούμε στην πορεία. Πιάστε ένα καφέ, ένα ποτάκι, ένα γλυκάκι, γιατί αυτό το βίντεο θα είναι τεράστιο. Ξεκινάω με Tiger. Από το Tiger λοιπόν, χωρίς κανένα λόγο και αιτία, μπήκα μέσα και πήρα αυτό εδώ το γυάλινο dispenser, στο οποίο δεν ξέρω τι θα βάλω, νομίζω ότι θα βάλω αντισηπτικό μέσα και το θέλω για το station μου για τις βλεφαρίδες extension. Τοποθετώ βλεφαρίδες extension, για όσες δεν το ξέρετε θα σας έχω τα στοιχεία μου κάτω σε περίπτωση που θέλετε να κλείσετε ραντεβού ή να σας στείλω δείγματα της δουλειάς μου. Ο Φίλιππος με ένα σουβλάκι στο χέρι εδώ έρχεται. Καλημέρα σας! Α, καλημέρα σας! Πήρα λοιπόν το dispenser, ήταν πολύ οικονομικό και νομίζω ότι θα βάλω αντισηπτικό για τα χεράκια μου μέσα. Το επόμενο πραγματάκι που πήρα από τα Tiger ήταν ένα notebook, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Απλά γιατί μ' αρέσουν... Ναι. Απλά γιατί μ' αρέσουν το οτιδήποτε έχει να κάνει με stationery και γραφείο. Το συγκεκριμένο ήταν γκρι με χρυσό. Έτσι, απλά, ένα τετράδιο, για να γράφω μπούρδες ξέρω εγώ μέσα, απλά μ' άρεσε το design. Τα επόμενα δύο πραγματάκια μου τα έστειλαν από το Shein και είπα ναι, απλά και μόνο γιατί έχω ακούσει καλά πράγματα από άλλες vloggers και bloggers σε σχέση με άλλα καταστήματα κινέζικα, οπότε λέω why not, ας μου τα στείλουν και το πολύ πολύ αν είναι μάπα, θα πω στα κορίτσια ότι είναι μάπα. Διάλεξα αυτή τη φούστα από την Pencil, που κάτω έχει αυτή τη λεπτομέρεια, την κοφτή δαντέλα, ας το πω εγώ έτσι. Μου κάθεται πάρα πολύ ωραία στο σώμα. Πήρα το small. Η ποιότητα είναι πολύ κακή. Είναι ένα nylon τραγικό. Διαγράφουν όλα από μέσα. Ό,τι ισόρροχο φορέσετε φαίνεται. Η κυταρίτιδα φαίνεται. Αλλά... για 8 δολάρια που είχε, ξέρω εγώ, λες, okay, θα κάνω μια εμφάνιση βραδινή, δεν θα έμπαινα στον κόπο να την αγοράσω εγώ, θα σας έχω τα link από κάτω βέβαια, αλλά εγώ δεν θα έμπαινα στον κόπο να αγοράσω αυτή τη φούστα, ούτε και τα 8 δολάρια. Ούτε. Ούτε. Mm. Το επόμενο που μου έστειλαν είναι αυτό το ζακετό παλτό, για το οποίο θα προσπαθήσω να τραβήξω ένα πλάνο που να το φοράω για να καταλάβετε πως είναι. Έχει πολύ μεγάλα πέτα, δεν έχει κομπούμα και οι τσέπες είναι ψεύτικες. Έχει ένα τσίκ μαλλί που εγώ έχω αλλεργία και δεν μου πολύ αρέσει που έχει ένα τσίκ μαλλί μέσα. Είχε περί τα 30 ευρώ, είναι μία ζακέτα. Αλλά στέκεται στο σώμα σαν παλτό. Είναι πολύ ωραίο για αυτή την εποχή. Εμένα μου άρεσε πολύ. Είναι αρκετά cozy. Το φοράς ακόμα και μέσα στο σπίτι που λέει ο λόγος, γιατί είναι τόσο μαλακό και χουχουλιάρικο. Μου άρεσε σαν αγορά. Γι' αυτό θα έδινα 30 ευρώ. Το έπλυνα κιόλας και το έκανε σε πρόγραμμα για μάλινα και δεν έπαθε τίποτα. Οπότε, ναι, αυτό μου άρεσε. Συνεχίζω με κάτι που αγόρασα από εδώ και ήθελα να σας το δείξω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το καλύτερο σε σένα. Και είναι το γαλάκτωμα σώματος από Πεπανθόλ. Είναι για καθημερινή ενυδάτωση. Είναι πολύ μεγάλο το μπουκάλι, 400 ml, με αντλία που εμένα μου αρέσει πολύ. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ενυδατώνει πάρα πολύ το σώμα. Πάρα πολύ ωραία. Πόσες φορές θα πω πάρα πολύ. Απορροφάται γρήγορα. Δεν αφήνει αυτή τη γλίτσα και τη λιπαρότητα. Και καταπραίνει πάρα πολύ το δέρμα.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Καταπραγήν το δέρμα, εγώ το πήρα, μου το συνέστησε η αισθητικός για μετά την αποτρίχωση με λέιζερ. Μ' αρέσει, σας το συστήνω σίγουρα, ιδιαίτερα αν έχετε ευαίσθητο δέρμα. Μετά, αγόρασα από Body Shop το Lip Butter, είναι το αγαπημένο μου Lip Butter όλων των εποχών, αλλά όχι για να ενυδατώνω τα χείλη μου, για να μυρίζουν ωραία τα χείλη μου. Μου τη δίνει γιατί ψιλοασπρίζουν, αλλά μ' αρέσει τόσο πολύ η μυρωδιά και η γεύση του, που συνεχίζω και το αγοράζω, είναι το κλασικό coconut. Τι πάσα μου. Και σαν ζώων συνεχίζω να το αγοράζω, ενώ δεν είναι πολύ ενυδατικό. Θα μάθετε και γαλλικά τώρα. Συνεχίζω με skincare, είναι το τελευταίο προϊόν skincare και μου το έφερε ο Frank από τη Γαλλία πάλι, αν και τα έχουμε και εδώ, και είναι η πιο γνωστή κρέμα προσώπου ever. Είναι η Embryolisse Le Crème Concentrée. Θα το στείλω στην πεθερά μου αυτό να την κάνω περήφανη. Είναι για όλους τους τύπους δέρματος, μπορείτε να το βάλετε πολύ πλούσια στο δέρμα σαν μάσκα ενυδάτωσης, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν κρέμα ημέρας ή νύχτας, όπως και για primer για το make-up σας. Είναι εκπληκτικό primer για το make-up, κρατάει και φυλακίζει το foundation και στρώνουν όλα πολύ ωραία επάνω. Εγώ το χρησιμοποιώ και με τους τρεις τρόπους, και με τους τέσσερις, γιατί μπορείς να κάνεις και ντε μακιγιάζ με αυτή την κρέμα. Είναι μια κρέμα που έχουν οι περισσότεροι make-up artists στο εξωτερικό, στο βαλιτσάκι τους και δεν μπορούσα να μην την έχω κι εγώ. Είμαι υπερικανοποιημένη. Έχει εκπληκτική μυρωδιά. Μυρίζει λουλούδια. Δεν βγάζει λιπαρότητα. Έχει πολύ καλή ενυδάτωση. Δεν έχω αρκετά καλά λόγια για αυτή την κρέμα. Και ας αρχίσω με μακιγιάζ. Θα σας δείξω τι... Αμάπια. Θα σας δείξω τι πήρα από τη Γαλλία. Ξεκινάω με Kiko. Πήρα για την Samantha το Skin Tone Concealer στην απόχρωση 6. Είναι αυτό εδώ, το οποίο λέει ότι έχει φυσικό αποτέλεσμα. Δεν θέλω να τις το ανοίξω. Είχε 6 ευρώ. Θέλω να το ανοίξω τώρα, αλλά δεν θα το ανοίξω. Μου άρεσαν πολύ οι αποχρώσεις του. Αν και δεν είχε αρκετά ανοιχτή απόχρωση για μένα, αλλά μου άρεσε γιατί είχε και ροζ και κίτρινες αποχρώσεις. Ναι. Και το εκτιμώ πολύ αυτό στα προϊόντα βάσης. Είπα τι πήρα από το Beauty Case ή τι πήρα από τη Γαλλία. Χριστέ μου, αυτό το πήρα από τη Γαλλία. Ας δείξω του Beauty Case που είναι 3 προϊόντα χιλιών και θα σας δείξω μετά τα της Γαλλίας. Αυτό που ξέχασα να σας το δείξω στο review της Absolute New York είναι το Velvet Lippy. Το έχω και σε άλλη απόχρωση ροδακινή και αυτή τη φορά πήρα το Fatal το 21, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο κόκκινο, όπως βλέπετε. Βέβαια, εγώ νόμιζα ότι θα είναι μπορντό, αλλά βλέπετε. Και ψηλό απογοητεύτηκα, γιατί από κόκκινα έχω πολλά, ενώ μπορντό για το χειμώνα δεν έχω. Μ' αρέσει πολύ αυτή η φόρμουλα, θυμίζει αρκετά τα lip creams της NYX. Πολύ φτηνό, δεν ξηραίνει τα χείλη, δεν είναι σταθερό σαν liquid lipstick, όχι, αλλά μ' αρέσουν και οι αποχρώσεις τους και η φόρμουλά τους. Και μετά πήρα 2 νυφοκραγιών. Και είναι από την Anden, είναι από τα αγαπημένα μου liquid lipstick σαν φόρμουλα. Και πήρα 2 έτσι φυσικές, ας το πούμε, αποχρώσεις. Το νούμερο 3, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ σε πολλούς τύπους επιδερμίδας, ειδικά στα νυφικά μακιγιάζ, γι' αυτό το λέω νυφοκραγιόν. Και είναι αυτό εδώ. Είτε είστε ανοιχτόχρωμοι, είτε είστε πιο μελαχρινοί, ταιριάζει σε πάρα πολλές αποχρώσεις επιδερμίδας. Μ' αρέσει, είναι ροδακινή με ένα τσικ ροζ μέσα. Εκπληκτική φόρμουλα τα liquid lipsticks της Anden. Δεν ξηραίνουν τα χείλη, έχουν πολύ καλή διάρκεια. Είναι πολύ pigmented και όταν απλώνετε το χρώμα δεν φαίνονται τα χείλη σας από κάτω να πρέπει να βάλετε τρεις τρώσεις. Τα αγαπώ. Και πήρα και μία από τις μεταλλικές τους αποχρώσεις, είναι το 3α. Είναι σαμπανί, να το πω τώρα εγώ.
ροζουλί, να το πω. Αυτά δεν είναι τόσο pigmented. Οπ, γίτσες. Όσο τα κανονικά τους liquid lipsticks, αλλά έχουν τόσο ωραία εφέ στα χείλη. Το βλέπετε πως κάνει έτσι μεταλλικό. Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ ακόμα και σαν σκιάρ, παιδιά. Μ' άρεσε, ειδικά για καλοκαίρι, άνοιξη. Είναι φανταστικό. Αγόρασα από Makeup Forever το Ultra HD, χωρίς κανένα λόγο και αιτία από τη Γαλλία. Θα μπορούσα να το έχω αγοράσει από εδώ. Ξέρω ότι είναι από τα αγαπημένα foundations στο YouTube. Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Έχει ελαφριά κάλυψη. Πρέπει να βάλω 2 στρώσεις για να έχω καλό αποτέλεσμα. Έχει μεν φυσικό αποτέλεσμα. Φαίνονται πολύ έντονα οι πόροι μου. Μου βγάζει μια περίεργη λιπαρότητα μετά από ώρα. Δεν καλύπτει όσο θέλω. Δεν έχει καθόλου καλή διάρκεια στο δικό μου διάρμα. Και δεν βλέπω και να φωτογραφίζεται και πολύ wow, όπως όλες λένε. Δεν είναι προϊόν που θα σας έλεγα εγώ πηγαίνετε δώστε 40-45 ευρώ να το πάρετε. Πάρτε το Double Wear. Θα μου πεις το Double Wear. Το φωτογραφίζεις και φαίνεται φάντασμα. Όχι. Για μένα καθόλου, 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 καθόλου. Μετά πήρα και ένα set highlighter της Becca. Είναι αυτά τα δύο μαζί και είναι στην απόχρωση Opal. Είναι ένα υγρό highlighter, το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν χρησιμοποιώ τόσο πολύ επάνω μου, αλλά μου αρέσει ιδιαίτερα στις νύφες το υγρό highlighter, γιατί δεν είναι τόσο έντονο. Και γενικά στα ανοιχτικά μακιγιάζ, επειδή αποφεύγουμε τις υπερβολικές γυαλάδες, μ' αρέσει σαν αποτέλεσμα. Και αυτό εδώ το μικράκι, το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι η ιδανική απόχρωση, απόχρωση λέω, ποσότητα για highlighter. Καμία μας δεν χρειάζεται μεγαλύτερη ποσότητα, είναι υπεραρκετό. Το συγκεκριμένο είναι ωραίο σε μεσαίες επιδερμίδες, το φοράω και εγώ σήμερα, αλλά είναι αρκετά σκούρο για τη δική μου επιδερμίδα. Εμένα σίγουρα θα μου τέριαζε κάποια άλλη απόχρωση καλύτερα, αλλά δεν είχε καμία άλλη σε αυτά εδώ τα set. Θα δω τώρα και εμείς στα δικά μας σε φορά τι έχουμε, γιατί με βολεύει πάρα πολύ αυτό και για το kit μου με βολεύει πολύ και το υγρό. Ειδικά αν τα βάλετε μαζί, έχει εκπληκτικό αποτέλεσμα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ στα προϊόντα. Και για το τέλος, ήθελα να σας κάνω ένα μικρό sneak peek για να μου πείτε την άποψή σας και λίγο. Μου παραχώρησαν από το review.gr για να κάνουμε ένα collaboration το Keratin Therapy Pro Straightener από τη Remington για να τους γράψω ένα άρθρο με review. Οπότε μόλις το άρθρο είναι έτοιμο, θα σας ενημερώσω σίγουρα σε όλα μου τα social για να πάτε να το δείτε. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλετε να το δείτε και εδώ στο κανάλι στην πράξη το πώς ισιώνω τα μαλάκια μου. Ειδικά εγώ που είμαι ο λίγο την άχρηστη που ξέρουμε για τα μαλλιά. Και να δούμε αν εγώ λοιπόν που δεν το έχω τόσο πολύ όσο άλλες κοπέλες θα τα καταφέρω. Νομίζω είμαι το μεγαλύτερο τεστ που θα μπορούσε να έχει αυτό το ισιωτικό. Με αυτό το μαλλί που έχω και αυτή την κουλαμάρα που έχω. Έρχεται με αυτή την... Τέλεια, καυτονεθήκη. Η οποία το ακουμπάς κιόλας πάνω όταν είναι καυτό, κάτι που μου αρέσει πολύ. Και είναι ετούτο εδώ το ντιζαϊνάτο ισιωτικό. Σίδερο, όπως το λέω. Πρέσα, όπως το λένε άλλες. Α, και κλειδώνει. Συγκλονίστηκα. Λοιπόν, αν θέλετε λοιπόν να δείτε βίντεο με το πώς ισιώνει και να πάτε να διαβάσετε και το review μου, γιατί θα το έχω στην κατοχή μου για αρκετές μέρες και θα το δοκιμάσω και θα σας πω την ειλικρινή μου γνώμη όπως πάντα, αφήστε μου σχόλιο από κάτω. Αυτά είχα εγώ να σας πω. Δεν έχω να σας δείξω κάτι άλλο. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι σύντομα θα ανοίξω επιτέλους το κουτί, το δεύτερο, το part 2 της Samantha's Sam's Unboxing, που μου στείλε πράγματα που δεν φοράει ποτέ και αυτή τη φορά κιόλας μας έχει βάλει και μενού με το τι είναι το καθένα και γιατί δεν τα χρησιμοποιεί. Αχ, και μυρίζει ωραία. Κάτι άρωμα έχει εδώ μέσα μάλλον. Ναι.
Οπότε θα σας έρθει σύντομα και αυτό, όπως φυσικά και το October issue που θα δείτε επιτέλους πράγματα που χρησιμοποιούσα όλους αυτούς τους μήνες και τα υπεραγαπώ. Αυτά είχα να σας πω, δεν σας ζαλίζω άλλο, το βίντεο σίγουρα είναι μια ταινία μικρού μήκους. Σας αγαπώ πολύ, να είστε όλες καλά, θα σας δω σύντομα, φιλάκια!